ανέβει τελευταίος, αλλά ό,τι τον περιέβαλε ήταν όμορφο, ναι, στυλιζαρισμένο, άψογο. Γιάκας Κωστόπουλες, παιδιά. Πού τι. Έλα, Τζορτζ. Και με καπέλο, με καπέλο Κωστόπουλες, παιδιά. Ο Γιάκας όρθιος κάθισε, φαγώθηκε τον άνθρωπο. Όρθιος, όρθιος φύγε. Μου είπε, είμαι φίλος του Ρουμπά Τσάμπα, θα πάω όρθιος. Κούνησε και το κορμί του Γιώργο. Τι λέτε να σου δώσει 30 ευρώ που ήταν η όρθιη, μωρέ. Ο κύριος που βλέπετε μπροστά με το χέρι είναι, επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος, είναι ο μάνατζερ χρόνια τώρα, από τους καλύτερους PR μάνατζερ στην Ελλάδα του Σάκη Ρουβά. Θα δούμε σε επόμενο πλάνο. Και πίσω ακριβώς να μπροστά τον βλέπετε. Και πίσω ακριβώς είναι με καπέλο ο κύριος Πέτρος Κωστόπουλος. Εδώ είναι ο Λιάγκας που υπάρχει μια θαυμάστια. Παντί να βλέπετε το Σάκη, τραβάει το Λιάγκα, παιδιά. Το βλέπετε. Όχι, ρε, το Σάκη τραβάει. Συγγνώμη, εγώ βλέπω το Λιάγκα ότι έχει γύρω-γύρω γυναίκες. Δεν είναι μία. Τι να κάνει δηλαδή, τι να έχει. Μαναφούκια, μαναφούκια. Όχι, είμαστε με στη Χαλκιδική με τα παιδιά και εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Όχι, θα πάει με μπόντια να τις διώξει τις γυναίκες και να κυκλοφορεί. Α πάρει τον κύριο τον Ιταλό εκεί που βγάλαμε προηγουμένω με το σκομμένο τον μπατζάκι. Κάνει τα πιάνο, Γιώργο Κλεοπάτρα μου όμω, γιατί να σε ζώνει για τον έχει συνέντευξη. Λοιπόν, μπορώ να το έχω και στο βίντεο wall, παιδιά, που δεν βλέπω τίποτα. Ο Γάμακας περιγράφουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχω ιδέα τι λένε. Να το καπέλο, να ο Κωστόπουλος. Εγώ βλέπω μία μαύρη μάζα να κινείται πέρα τη. Νάτος. Όταν θα πίνεσαι ο Γιώργος. Είδαμε το φως το αληθινό. Κωστόπουλος καθήρισε.